Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η περιοχή για να υπάρξει μια πραγματική ανάπτυξη και να παίξει αυτό το ρόλο του κόμβου για την ευρύτερη γειτονιά των Βαλκανίων είναι συνδυασμένες μεταφορές και υποδομές. Αυτό το οποίο έχει ήδη γίνει με το τρένο, με τους αυτοκινητοδρόμους, με το λιμάνι, με την αναβάθμιση που πρέπει να γίνει στο αεροδρόμιο, όλα αυτά δημιουργούν τις υποδομές εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες και βεβαίως αυτό θα προσέθετα και το σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία διαμετακομιστικών κέντρων. Ήδη γνωρίζετε ότι προχωράει η υπόθεση του Θριασίου στην Αθήνα. Αντιστοίχως και εδώ συζητάμε με τους παραγωγικούς φορείς ποιες δυνατότητες υπάρχουν για δημιουργία, αξιοποίηση μάλλον αυτών των υποδομών με διαμετακομιστικά κέντρα logistics, τα οποία θα μπορούν και οι γειτονικές χώρες, επιμένω πολύ σε αυτό, να αξιοποιήσουν αυτές τις υποδομές για να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι. Νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία πλέον και με τις επενδύσεις που θα γίνουν στο λιμάνι τα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουμε αυτό τον κόμβο, να δημιουργήσουμε αυτό το κέντρο το οποίο έλειπε όλη την προηγούμενη περίοδο. Ο ΤΑΠ ολοκληρώνεται με εντός χρονοδιαγράμματος, οπότε είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό αγωγό. Αυτό θα δώσει και αέριο φυσικά σε όλα τα φιλόδοξα σχέδια που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, οπότε είναι στρατηγική σημασία και για μας. Και ταυτόχρονα είμαστε σε προχωρημένο στάδιο και για τον κάθετο άξονα με τη Βουλγαρία, τον IGB, ελπίζουμε να ξεκινήσει μέσα στο 2018. Και είμαστε και σε ανοιχτό διάλογο και για άλλα ενεργειακά projects με τα Σκόπια που έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρξουν από κοινού πρωτοβουλίες για σημαντικές ενεργειακές διασυνδέσεις. Ο στόχος για το 2030 που θα τεθεί από τον Εθνικό Σχεδιασμό είναι ΑΠΕ περίπου 50%. Σήμερα είναι γύρω στο 29% οι ανανεώσιμες πηγές. Θα πάμε στο 50%, το οποίο είναι πολύ σημαντικός στόχος, και το υπόλοιπο θα είναι φυσικό αέριο. Την Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια που θα έχει ολοκληρώσει τους δασικούς χάρτες. Ήδη έχουν αναρτηθεί όλοι οι δασικοί χάρτες στην Κεντρική Μακεδονία, και ενώ η υπόλοιπη χώρα θα έχει το 2020 δασικούς χάρτες, η Κεντρική Μακεδονία θα έχει το 2019. Μέσα όμως από τους δασικούς χάρτες, εμείς θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για την παραγωγή εισοδήματος στα δάση. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα βάλουμε. Την ανακοίνωση της δημόσιας πολιτικής, της στρατηγικής για τη δασική πολιτική για την επόμενη 20ετία της χώρας, που θα ξεκινήσει στο επίπεδο της Βουλής αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα. Και άλλα ζητήματα που αφορούν πρώτα απ' όλα τα έργα υγρών και στερεών αποβλήτων. Η Κεντρική Μακεδονία έχει αρκετά θέματα υποδομών υγρών αποβλήτων και αποχέτευσης, τα οποία θα συζητήσουμε. Και έργα βέβαια στερεών αποβλήτων που πρέπει πρώτα απ' όλα να οριμάσουν οι μελέτες. Άρα θα υπάρχει και ένας μεγάλος κατασκευαστικός βραχίωνας υποδομών περιβάλλοντος για την Κεντρική Μακεδονία τα επόμενα χρόνια, με έναν προϋπολογισμό που στο σύνολο της χώρας εκτιμούμε ότι υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.